ακόμη ένα ντέρμπι αιωνίων με το δεύτερο προσωπικό του ντέρμπι. Έδωσε το δικαίωμα στον Κωνσταντίνου να πετύχει γκολ κατά της πρώην ομάδας του, αλλά η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση. Μείνει απόψε. Rivaldo is from nature a match winner. Ο Rivaldo είναι από τη φύση του ένας παίκτης που κερδίζει παιχνίδια. And of course, with his reputation, he can be the match winner in such games. Και με το όνομα που έχει, μπορεί να είναι ένας παίκτης που κερδίζει παιχνίδια σε τέτοια παιχνίδια. These games are the reason why he's still playing football. Αυτά τα παιχνίδια είναι ο λόγος που παίζει ακόμα ποδόσφαιρο, τα χρειάζεται αυτά τα παιχνίδια. That's why he don't stop. Γι' αυτό δεν σταματάει. So it's like drugs. Είναι όπως το ναρκωτικό. Εμείς σήμερα μπήκαμε μόνο για ένα αποτέλεσμα και αυτό ήταν οι τρεις βαθμοί. Όλοι οι παίχτες δώσαν το 100% και από δικά μας λάθη έγινε αυτό που έγινε σήμερα. Τίποτα παραπέρα. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και τα αποδείξαμε. Ανατρέψαμε ένα παιχνίδι, ένα σκορ, ένα πολύ καλό αντίπαλο. Και δείξαμε χαρακτήρα. Παράγοντες είναι εντάξει και το πάθος και η δουλειά που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό όλη την εβδομάδα, αλλά και ο κόσμος. Όλα αυτά ήταν υπέρ μας και έτσι πήραμε τρεις βαθμούς, οι οποίοι είναι πολύτιμοι για τη συνέχεια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πολύ δύσκολα θα κερδίσουν αυτά τα παιδιά, τους οποίους τους λένε γέρους, και βγήκανε και σε παραρτήματα σήμερα, γιατί είναι συνηθισμένοι να βλέπουν μόνο τις πλάτες τους και να τους παρακολουθούν μόνο να σηκώνουν τρόπαια. Και δεν έχουν καμία ελπίδα. Στο βίντεο αυτό θα τη βάλουν τη φάση του πέναλτι, του σημερινού. Ναι, ναι. Το πέναλτι έφερε διαφορετικές αντιδράσεις στους δύο πάγκους. Ανάλογα συναισθήματα και μετά τον γκολ, με τον Μαλεζάνη πάντως να μένει ήρεμος.
Ελάχιστες φορές σηκώθηκε ο Αλμπέρτο Μαλεζάνι από τον πάγκο του στο πρώτο ημίχρονο. Στο 23ο λεπτό ήταν η πρώτη φορά όταν πετάχτηκε όρθιος βλέποντας το Φάνη Γκέκα να χάνει την ευκαιρία για να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπαδόπουλος αστοχεί και ο Μαλεζάνι του δείχνει πως θα έπρεπε να σουτάρει. Στο 33 ο Ολυμπιακός κερδίζει έμεσο φάουλ μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά του Κωνσταντίνου στο 34 δεν βρήκε στόχο. Η ισοφάριση του Ριβάλντο ανέβασε στα ουράνια τον Τροντ Σόλιτ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καστίγιο ετοιμάζεται να πάρει θέση στο ντέρμπι και ο Ρίμπο ξεσηκώνει το Καραϊσκάκι. Τα μεγάλα παιχνίδια λένε πως είναι για τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ο Ριβάλντο απόψε το απέδειξε για ακόμη μια φορά. Ο Κωνσταντίνου επέστρεψε στη δράση με τον καλύτερο τρόπο. Το γκολ του Γκέκα δεν άλλαξε τίποτα και ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη.